Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καταιγισμό δημοσιευμάτων από τον τοπικό τύπο Όλης της Ελλάδας έγινε η υποδοχή της πληρωμής της βασικής ενίσχυσης του 2015, τονίζοντας ιδιαίτερα τα προβλήματα που προέκυψαν από την ελλιπή ενημέρωση των αγροτών και τις αυθόρμητες αντιδράσεις τους. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερος λόγος γίνεται στη διαδικασία συμψηφισμού με τις εισφορές προς τον ΕΛΓΑ ή ακόμα και για τις παρακρατήσεις για τη δήλωση ΟΣΔΕ ή και για τις συνεταιριστικές μερίδες των νέων συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών. Δύο ταχυτήτων είναι η ζήτηση που υπάρχει αυτή την περίοδο στην Κρήτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η εικόνα είναι αντιφατική ανάμεσα στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων, καθώς στο Μέν Ηράκλειο η ζήτηση είναι αυξημένη, ενώ στα Χανιά χαρακτηρίζεται υποτονική. Σε νέο γύρο δυναμικών κινητοποιήσεων κατέρχονται από σήμερα οι δικηγόροι σε ολόκληρη τη χώρα και την Κρήτη. Μετά από απόφαση των δικηγορικών συλλόγων, οι Έλληνες νομικοί απέχουν από σήμερα και ως τις 15 Δεκεμβρίου από τα καθήκοντά τους, αντιδρώντας στο νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Σε επίσκεψη εργασίας αποφάσισαν να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στην Κρήτη μετά από αδιέξοδο, στο οποίο περιήλθε ο διάλογος που είχαν τα στελέχη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ ξεπέρασαν, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, τα όρια της αντοχής και της ανοχής τους, με αποτέλεσμα η κινητοποίηση και υπό την συγκεκριμένη μορφή να αποτελεί για αυτούς μονόδρομο. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στην ομαδική γλώσσα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.